Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο πλέον Retro Week, μια εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι στην οποία συνηθίζουμε να βγάζουμε τα παλιά μας μηχανήματα από την ντουλάπα και να βγάζουμε φωτογραφίες, βίντεο και γενικά να κάνουμε μια επίδειξη των εισαγωγικά δυνατοτήτων τους, γιατί για τις μέρες μας φυσικά αυτό το πράγμα, οι δυνατότητες αυτών των μηχανημάτων απλά δεν υφίστανται. Πέρυσι είχαμε κάνει μια σχετικά καλή επίδειξη των περισσότερων από τα μηχανήματα τα οποία τυχαίνει να έχω στην κατοχή μου και φέτος σκέφτηκα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ελαφρά διαφορετικό, δηλαδή όχι απλώς να δείξουμε ένα τα μηχανήματα και κάποια προγράμματα, αλλά ίσως τουλάχιστον για κάποια από αυτά, γιατί δεν είναι δυνατόν σε όλα, να δείξουμε μερικά προγράμματα το πώς έχουν γραφτεί την εποχή εκείνη και πώς ενδεχομένως γράφονται τώρα, σε πιο σύγχρονες γλώσσες ή σε καλύτερα περιβάλλοντα. Και να δούμε τι περιορισμούς είχαμε εκείνη την εποχή. Βέβαια, είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για μηχανήματα που τρέχουν σε 3 μεγάκυκλους με 16 χρώματα και 16 kilobyte μνήμης, οι περιορισμοί είναι σαφώς πολύ μεγαλύτεροι από τους σημερινούς. Βέβαια, από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είχαμε και τις απαιτήσεις στις σημερινές τα προγράμματα. Από την άλλη, πρέπει να θυμηθούμε ότι τα περισσότερα προγράμματα που γράφονταν εκείνη την εποχή για αυτούς τους υπολογιστές μοιραία ήταν παιχνίδια και όπως ξέρετε, τα παιχνίδια, ακόμα και τα πιο απλά, έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Υπάρχει το θέμα βασικά της επεξεργασίας των γραφικών, της κίνησης, του animation και όλα αυτά τα οποία γενικά αποτελούν ένα παιχνίδι δράσης ή shoot'em up ή οτιδήποτε. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της παρουσίασης, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάποια από τα παλιά παιχνίδια ή μάλλον κάποιες από τις παλιές προγραμματιστικές τεχνικές και όχι τόσο τα παιχνίδια που χρησιμοποιούσαμε εδώ στον υπολογιστή που βλέπετε στο DI-994α της Texas Instruments, ο οποίος είναι κατασκευής του 1981 και είναι το πρώτος μου υπολογιστής. Να δούμε τι χρησιμοποιούσαμε λοιπόν για να γράψουμε κάποια απλά προγράμματα animation ή γενικά πώς κάναμε ανίχνευση της σύγκρουσης αντικειμένων, κάτι που είναι μια πολύ συγκεκριμένη εργασία που χρειάζεται σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια για να ξέρουμε για παράδειγμα πότε το λέιζερ έχει χτυπήσει ένα εξωγήινο ή μη χειρότερα εμάς τους ίδιους, το διαστημόπλοιό μας. Και σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να δούμε το αντίστοιχο όπως το κάνουμε τώρα στην Python για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Pygame. Πρόσφατα έχει τύχει να γράψω μια σειρά προγραμμάτων σε Python και σε Pygame για μια σειρά άρθρων στο περιοδικό Delta Hacker, το οποίο αν είστε συνδρομητές σίγουρα θα την ξέρετε, είναι αυτή η σειρά που λέγεται Python Game Programming και η οποία ξεκίνησε με κάποια πολύ απλά προγράμματα, αρχικά με κάποια παιχνίδια κειμένου, μετά με κάποια γραφικά demos και αυτές τις μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα πρόγραμμα που λέγεται Pygame Invaders και το οποίο από τον προφανή του τίτλο φαντάζεστε ότι είναι ένα διαστημικό τύπου shoot'em up παιχνίδι, όχι πιστό στα πλαίσια του Space Invaders, αλλά με κάποιο αντίστοιχο έτσι ενδιαφέρον θα λέγαμε. Επειδή λοιπόν τέτοιου είδους παιχνίδια διαστημικά shoot'em up ειδικά ήταν πολύ της μόδας την εποχή που αυτό το μηχάνημα ήταν επίσης πολύ της μόδας, δηλαδή πριν πραγματικά πάρα πολλά χρόνια, θα ήθελα να δούμε πώς γίνεται περίπου το animation σε ένα μηχάνημα αυτής της εποχής και πώς το κάναμε εδώ στην Python και προχωρώντας θα ήθελα να δούμε επίσης τι γίνεται με την ανίχνευση συγκρούσεων. Αν θα πάρετε το τεύχος Αυγούστου του Delta Hacker, αυτά θα τα διαβάσετε σε πολύ αναλυτικό άρθρο που θα υπάρχει εκεί. Βέβαια όχι για αυτόν τον υπολογιστή, θα τα διαβάσετε για την Python. Θα δείτε ότι είναι σχετικά απλή διεργασία με βάση τα δεδομένα της γλώσσας, αλλά να δούμε τι γίνεται εδώ και πιστεύω θα σας απαντηθούν και κάποιες απορίες όσους έχετε παίξει παλιά ηλεκτρονικά, κάποιες απορίες του τύπου αφού έριξα τη βολή και χτύπησε τον εξωγήινο, γιατί δεν έγινε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο με το DI, αν δεν το έχετε ξαναδεί, αυτή είναι η οθόνη εκκίνησης. Είναι το startup screen, το λεγόμενο. Και ναι, και ο DI, για όσους δεν το ξέρουν, είχε αυτό το beep της ευτυχίας όταν τον άναβες. Κάνει αυτό το beep που σημαίνει ναι, ξέρετε, λειτουργώ. Αυτό το ξέρετε λειτουργώ δεν κάνει εντύπωση στα σημερινά μηχανήματα, αλλά να σκεφτείτε ότι αυτό το μηχάνημα είναι 27 χρονών στα χέρια μου μόνο, φαντάζεστε ότι το ξέρετε λειτουργώ μετά από 27 χρόνια είναι ένα επίτευγμα.
το οποίο δεν πιστεύω ότι κάποιος άλλος υπολογιστής που βρίσκεται εδώ μέσα θα το πιάσει. Πάμε λοιπόν, πατώντας λοιπόν από την οθόνη εδώ του καλωσορίσματος, πατάμε ένα πλήκτρο, έχει δύο επιλογές, υπάρχουν δύο γλώσσες προγραμματισμού. Πρέπει να σας πω ότι ο TI ερχόταν με την ενσωματωμένη TI Basic, αλλά μπορούσε κάποιος να αγοράσει και άλλες γλώσσες σε cartridge. Το συγκεκριμένο έχω βάλει πάνω αυτό εδώ το cartridge που βλέπετε, TI Extended Basic, είναι ήδη ενσωματωμένο εδώ στην κονσόλα και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γλώσσα δεδομένου ότι μας δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά την κίνηση γραφικών. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στην TI Extended Basic. Είμαστε λοιπόν εδώ και θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να ασχολείται με κάποια γραφικά. Ένα από τα απλά παραδείγματα τα οποία κάναμε και στην Python στο περιοδικό ήταν το Bounce and Ball. Βέβαια δεν πρόκειται να γράψω εδώ τώρα ένα ολόκληρο Bounce and Ball στην Basic του TI99, θα γράψω όμως κάτι που θα δείχνει τουλάχιστον μία μπάλα που θα κινείται στην οθόνη. Ναι, θα το γράψω επί τόπου, δεν θα το φορτώσω. Είναι αρκετά μικρό πρόγραμμα όπως θα διαπιστώσετε. Θα το πληκτρολογήσω λίγο. Θα βάλω μια εντολή εδώ που αρχικά οι εντολές που γράφω καθώς τις γράφω θα σας τις εξηγώ ελαφρά. Θα σας το δείξω μετά ολόκληρο το πρόγραμμα. Η πρώτη εντολή απλά καθαρίζει την οθόνη. Η δεύτερη εντολή επανακαθορίζει ένα χαρακτήρα του συστήματος ώστε να πάρει τη μορφή μιας μπάλας. Δεν υπήρχε GIMP τότε. Ούτε Photoshop, ούτε το ίντερνετ για να κατεβάσει κανείς έτοιμες εικόνες. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να τις επανακαθορίσεις. Το συγκεκριμένο το θυμάμαι απ' έξω, αλλά αν δεν το θυμόμουν, θα το έκανα είτε σε χαρτί, είτε σε κάποιο πρόγραμμα που θα είχα γράψει πάλι εγώ, που θα μου έδινε αυτούς τους κωδικούς για να φτιάξω ένα χαρακτήρα σε μορφή μπάλας. Θα φτιάξω ένα sprite από αυτό το χαρακτήρα. Sprite είναι ένα κινούμενο αντικείμενο, το οποίο στην Extended Basic του TI99 μπορεί πολύ εύκολα να κινηθεί με μια απλή εντολή. Πριν το φτιάξω, θα πω στο σύστημά μου ότι θέλω τα sprites να μεγενθυνθούν δύο φορές, δηλαδή αυτό που κανονικά θα φαίνεται σαν ένας χαρακτήρας, θα φαίνεται στην οθόνη διπλάσιο. Και φτιάχνω το sprite. Οι παράμετροι της εντολής που βλέπετε εδώ, call sprite, η πρώτη παράμετρος είναι ο αριθμός του sprite που θα φτιάξω. Το σύστημα μπορεί να φτιάξει μέχρι 28 sprites. Η δεύτερη παράμετρος είναι ο χαρακτήρας που θα χρησιμοποιηθεί, που είναι ο χαρακτήρας 128, αυτός που επανακαθόρισα πριν. Η τρίτη παράμετρος είναι το χρώμα του. Θα βάλω ένα τυχαίο χρώμα εδώ, δεν θυμάμαι τους κωδικούς των χρωμάτων, θα βάλω ένα τυχαίο χρώμα. Η τέταρτη και η πέμπτη παράμετρος είναι οι στεταγμένες εκκίνησεις, το σημείο δηλαδή από το οποίο θα ξεκινήσει το sprite. Και οι άλλοι δύο παράμετροι, οι τελευταίοι, είναι οι δύο ταχύτητες στους δύο άξονες κίνησης. Θα βάλω κάποιες μέτριες ταχύτητες εδώ. Προσέξτε ότι με αυτή την εντολή και μόνο, την τελευταία, σας το δείχνω όλο, με αυτή την εντολή και μόνο έχουμε ορίσει το sprite, το έχουμε βάλει σε μια θέση της οθόνης και του έχουμε δώσει και μια ταχύτητα, οπότε αρχίζει να κινείται μόνο του. Αν σταματήσω το πρόγραμμα σε αυτό το σημείο και δεν κάνω τίποτε άλλο, θα τρέξει, θα εμφανιστεί το sprite στιγμή, θα τερματίσει το πρόγραμμα και δεν θα δω τίποτα. Οπότε πρέπει να φτιάξω εδώ κάποιο είδος βρόγχου καθυστέρησης ή ακόμα και ένα τέρμονο βρόγχο, ο οποίος απλά να σταματήσει εκεί το πρόγραμμα, ώστε να μην τερματίσει και το sprite θα συνεχίσει να κινείται στην οθόνη μου. Θα το κάνω λοιπόν αυτό τώρα. Θα βάλω μια απλή εντολή Goto. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να το εκτελέσουμε το πρόγραμμα. Δείτε το. Μέσα σε 5 γραμμές έφτιαξε ένα πρόγραμμα που κινεί μία μπάλα στην οθόνη. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερα δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξουμε. Και αυτή τη στιγμή, καθώς καταλαβαίνετε, δεν καταναλώνει και κάτι από τους πόρους, σε εισαγωγικά πόρους του υπολογιστή, γιατί ουσιαστικά έχει ανατεθεί η κίνηση του sprite στο Video Display Processor, στο VDP όπως το λέγαμε τότε, και την τρέχει μόνο του. Το θέμα είναι αν εγώ θέλω να έχω κάποια αλληλεπίδραση με αυτό το sprite. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα τύπου Bouncing Ball κοιτάζει τα όρια της κίνησης και όταν φτάσει σε κάποιο σημείο στην οθόνη αντιστρέφει την ταχύτητα. Αυτό πώς θα το έκανα εδώ? Δεν είναι τόσο εύκολο.
Γιατί κοιτάξτε, όταν το sprite τρέχει μόνο του και φτάσει στην άκρη της οθόνης, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μου λέει ότι έχει φτάσει στην άκρη της οθόνης. Θα πρέπει να γράψω ένα κομμάτι πρόγραμμα το οποίο να καλεί μια άλλη συνάρτηση, την position, η οποία μου λέει σε ποιες συντεταγμένες βρίσκεται. Και αυτή θα πρέπει να τρέχει συνέχεια η εντολή και όταν το δίνανε στην άκρη της οθόνης να κάνει αντιστροφή ταχύτητας, να καλεί αλλαγή ταχύτητας για το συγκεκριμένο sprite και πάει λέγοντας. Αν περάσει την άκρη της οθόνης και βλέπω ότι το sprite κάνει wrap around στην οθόνη, περνάει στην άκρη και βγαίνει από την άλλη μεριά. Αν περάσει την άκρη της οθόνης και εκείνη τη στιγμή δεν τυχαίνει να εκτελεί την εντολή call position, για να δούμε εμείς ότι πέρασε, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα αντιληπτό. Βλέπετε λοιπόν ότι η ελευθερία κίνησης που έχει εδώ έχει και κάποια μειονεκτήματα. Θα μου πείτε αν υπάρχει τρόπος να το κινήσω διαφορετικά. Για παράδειγμα, να το κινήσω καρέ-καρέ. Υπάρχει τρόπος να κινηθεί το sprite καρέ-καρέ. Βλέπω η σύγχρονη τεχνολογία δεν τα πάει πολύ καλά με τις οθόνες. Υπάρχει τρόπος να το κινήσουμε καρέ-καρέ, δηλαδή να κάνουμε ένα βρόχο και μέσα σε αυτό να του βάλουμε συγκεκριμένες θέσεις να πηγαίνει το sprite. Αλλά η ταχύτητα μετά του μηχανήματος θα είναι τέτοια που πραγματικά η κίνηση θα είναι αυτό που είπα πριν, καρέ-καρέ. Θα περιμένουμε μία ώρα να πάει από τη μία θέση στην άλλη. Για να δούμε, να κάνουμε ένα παράδειγμα εδώ με την position, να δούμε τι θέσεις παίρνει. Θα το βάλουμε τυπώνει τις συντεταγμένες. Στην οθόνη θα προσθέσω μερικές εντολές. Σταματάω το πρόγραμμα, πατάω function και 4. Σβήνω την εντολή goto και θα την αντικαταστήσω με ένα βρόγχο που θα μου τυπώσει 1000 φορές τη θέση του sprite, την νούμερο 1 γραμμή και στήλη της οθόνης. Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμα. Βλέπετε έχει μια εντολή που λέει call position. Αυτή η εντολή όταν την καλούμε για το νούμερο 1 sprite μας επιστρέφει τις θέσεις χ και ψ, τις οποίες μετά τυπώνουμε στην οθόνη στη θέση 1,1 με την εντολή display. Αυτό το πράγμα θα γίνει 1000 φορές. Για να σας δείξω μια άλλη ιδιότητα του sprite, θα αφαιρέσω την εντολή call clear που σβήνει την οθόνη, ώστε η οθόνη να μην σβήσει κατά την εκτέλεση του προγράμματος και θα δείτε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει το sprite, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ειδικά σε μηχανήματα τέτοιας αργής ταχύτητας, είναι ότι περνάει πάνω από τα αντικείμενα της οθόνης, ό,τι έχουμε σχεδιάσει, χωρίς να τα χαλάει και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς για αυτό το πράγμα. Ορίστε, περνάει κατευθείαν πάνω από το listing, χωρίς να αλλάζει τίποτα, είναι σαν να βρίσκεται ένα επίπεδο από πάνω και να πλέει. Να, και οι δύο συντεταγμένες που βλέπετε πάνω στην οθόνη, οι οποίες αλλάζουν καθώς καλούμε συνέχεια την call position για να μάθουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το sprite. Προφανώς πρόκειται για πολύ δυνατή λειτουργία για ένα τέτοιο μηχάνημα, ειδικά αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορώ να φτιάξω 28 τέτοια για να κινούνται στην οθόνη ταυτόχρονα. Πραγματικά λύνει τα χέρια, αλλά από ό,τι βλέπετε, από ό,τι σας περιέγραψα τουλάχιστον και θα δείτε κιόλας σε λίγο, υπάρχουν διάφορα έτσι προβλήματα τα οποία σχετίζονται ακριβώς με το γεγονός ότι ναι, μεν τα sprite κινούνται αυτόνομα, αλλά εγώ πώς θα ανιχνεύσω που είναι αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη, πώς είμαι σίγουρος ότι τη στιγμή που ανιχνεύω γίνεται κάτι ενδιαφέρον. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολα να τα λύσει κανείς και είναι ακόμα πιο δύσκολο αν σκεφτείτε ότι θα έπρεπε να τα λύσει κανείς σε ηλικία 14-15 χρονών για να γράψει παιχνίδια εκείνη την εποχή, αφού εμείς που τα είχαμε αυτά τα μηχανήματα ήμασταν τότε της αυτής ηλικίας. Για να δούμε λίγο ένα αντίστοιχο πρόγραμμα εδώ στην Python, το οποίο είναι το Bouncing Ball. Βλέπετε τώρα μια μικρή διαφορά στο πώς λειτουργεί το Bouncing Ball στην Python. Τα πάντα είναι μέσα σε ένα βρόχο και η κίνηση γίνεται καρέ-καρέ, δηλαδή δημιουργούμε ένα καρέ, το προβάλλουμε, δημιουργούμε το επόμενο, το προβάλλουμε πάνω από το άλλο και πάει λέγοντας. Όσο πιο γρήγορα τα προβάλλουμε προφανώς τα καρέ, τόσο καλύτερη είναι η κίνησή μας και το αποτέλεσμα φυσικά είναι ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ταχύτητες, θα έλεγε κανείς, κίνησης ανάλογα με το πόσο γρήγορος είναι ο υπολογιστής. Δηλαδή, ένας υπολογιστής που δείχνει πολλά καρέ θα μπορούσε να έχει μια ταχύτερη κίνηση στην μπάλα από έναν άλλον. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που το επιθυμούμε εμείς. Εμείς θέλουμε η ταχύτητα κίνησης να είναι σταθερή
Η ποιότητα βέβαια μπορεί να μεταβάλλεται. Δηλαδή, ένας υπολογιστής ο οποίος είναι πολύ γρήγορος και δείχνει πολλά καρέ θα έχει μια πολύ ωραία ομαλή κίνηση στην μπάλα. Ένας άλλος ο οποίος είναι παλιός και δεν έχει αυτή τη δυνατότητα θα έχει την ίδια μεν ταχύτητα στην μπάλα, αλλά αυτή θα φαίνεται να έχει να πηγαίνει με κάποια πηδηματάκια, αυτό το τζέρκινες που λέμε, ας πούμε. Στο συγκεκριμένο βέβαια παράδειγμα που είναι πάρα πολύ απλό, ό,τι υπολογιστή και να έχετε θα το καταφέρει να το τρέξει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο, για να πετύχουμε τη σταθερή ταχύτητα, υπολογίζουμε, βάζουμε μία, ορίζουμε ταχύτητες εμείς εδώ στους άξονες και αμέσως μετά, ανάλογα με το χρόνο, υπολογίζουμε την ταχύτητα που έχει την απόσταση που έχει διανύσει. Είναι, η απόσταση είναι ταχύτητα επί χρόνος, αυτά που κάνατε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και με αποτέλεσμα, άσχετα με το πόσο καρέ βγαίνουν το δευτερόλεπτο, επειδή ο χρόνος εδώ που βλέπετε που μετράει είναι στην πραγματικότητα ο χρόνος που κάνει για κάθε καρέ το μηχάνημα, αυτό μπορεί να αλλάζει σε κάθε μηχάνημα, αλλά η απόσταση αμέσως μετά προσαρμόζεται εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος. Η ταχύτητα λοιπόν θα είναι σταθερή, η ποιότητα θα είναι διαφορετική και στο συγκεκριμένο μηχάνημα, επειδή το έχουμε βάλει να μετράει κιόλας και να δείχνει πόσα καρέ βγάζει το δευτερόλεπτο, θα δείτε ότι βγαίνουν γύρω στα 500-400 καρέ. Να το τρέχει και δείχνει μια ταχύτητα 500 καρέ το δευτερόλεπτο. Έτσι, η ταχύτητα της μπάλας, βλέπετε, η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή και ομαλή και θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να μεγαλώσω την ταχύτητα σε πολύ μεγαλύτερο σημείο, απλώς πειράζοντας τις μεταβλητές που λέει έχει speed 50-50 εδώ, θα μπορούσα να βάλω για παράδειγμα 100 και 80, ας μην είναι συμμετρικές, και να ξαναδούμε το παράδειγμα, η ταχύτητα της μπάλας είναι πιο γρήγορη, τα καρέ εξακολουθούν να είναι 500, η κίνηση εξακολουθεί να είναι τελείως ομαλή. Υπάρχει λοιπόν, εδώ βλέπετε, επειδή ελέγχει τις άκρες της οθόνης, καθώς το φτιάχνω καρέ-καρέ, μπορώ ανά πάσα στιγμή σε κάθε καρέ να ξέρω ακριβώς που βρίσκεται η μπάλα, δεν είναι ότι θα μου ξεφύγει, δεν είναι ότι υπάρχει θέμα ότι τη στιγμή που θα κοιτάζω που βρίσκεται η μπάλα θα έχει κινηθεί αλλού. Η μπάλα ουσιαστικά είναι στιγμιότυπα πάνω στην οθόνη, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορώ προφανώς να ελέγξω που βρίσκεται. Οπότε σε κάθε περίπτωση μπορώ να δω ότι έχει φτάσει στην άκρη της οθόνης, να αντιστρέψω τις ταχύτητες και να την κάνω να κάνει bounce. Κάτι το οποίο με ένα ελεύθερο κινούμενο sprite δεν είναι τόσο απλό όπως σας έδειξα πριν. Υπάρχουν όμως και χειρότερα από τον έλεγχο των ορίων της κίνησης. Για παράδειγμα, τι γίνεται όταν έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο διαστημικό όπως αυτό που περιέγραφα πριν και στο οποίο θέλουμε να πυροβολάμε προφανώς εξωγήινους. Αυτό το περίφημο Pi Game Invaders το οποίο γράφουμε αυτή τη στιγμή στο Delta Hacker και το οποίο θα σας το δείξω σε λίγο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα θέμα το οποίο λέγεται ανίχνευση συγκρούσεων ή collision detection. Πότε δηλαδή δύο sprites, αν μιλάμε για, τουλάχιστον για τον Texas, ή γενικά εδώ δύο αντικείμενα που έχουμε στην οθόνη, πότε έχουν συγκρουστεί. Θα μου πείτε, για να βρω αν έχει συγκρουστεί μια βολή με ένα εξωγήινο, θα πρέπει να κοιτάξω παράδειγμα τις συντεταγμένες. Αν οι συντεταγμένες της βολής είναι μέσα στις συντεταγμένες του εξωγήινου, τότε προφανώς η βολή περνάει μέσα στον εξωγήινο. Ας το ξεκινήσουμε εδώ με τον Texas, να δούμε ότι το θέμα είναι πάλι σύνθετο, με την έννοια ότι η βολή και ο εξωγήινος ενδεχομένως είναι δύο ελεύθερα κινούμενα sprites. Τους έχουμε δώσει αρχικές θέσεις ταχύτητες και αυτή τη στιγμή κινούνται στην οθόνη. Πώς θα ξέρω εγώ ότι έχουν συγκρουστεί? Για να ξέρω ότι έχουν συγκρουστεί, ή θα πρέπει να πάρω τις θέσεις τους χρησιμοποιώντας εδώ την goal position που είδαμε πριν, και θα πρέπει να το κάνω αυτό κάθε στιγμή για να βλέπω αν συμπίπτουν, να συγκρίνω δηλαδή ουσιαστικά τετράγωνα, rectangles, να συγκρίνω αν το ένα είναι μέσα στο άλλο. Το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί αυτές οι εντολές, οι call position εδώ, θέλουν κάποιο χρόνο για να εκτελεστούν, δεν είναι στιγμιαίες και γενικά όλο το μηχάνημα δεν είναι και αυτό που θα λέγαμε τέρας ταχύτητας. Οπότε αν τη στιγμή που συγκρουστούν, εγώ εκείνη τη στιγμή εκτελώ κάποια άλλη εντολή που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα μου και όχι μια εντολή ελέγχου, αλλά εκτελώ κάτι άλλο, μια είσοδο από το χρήστη ή οτιδήποτε, γιατί τα sprite είπαμε κινούνται αυτόνομα. Αν λοιπόν εγώ εκτελώ κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, πολύ απλά τα sprite θα συγκρουστούν και δεν θα το δω καθόλου.
Για να κάνουμε ένα μικρό demo αυτού του προβλήματος, θα φορτώσω ένα πρόγραμμα το οποίο είχα γράψει πάρα πολύ παλιά, προφανώς, το οποίο έκανα δοκιμές ακριβώς για τη σύγκρουση αντικειμένων. Θα μου επιτρέψετε να το φορτώσω κατευθείαν από την κάρτα ήχου του υπολογιστή και να μην συνδέσω εδώ κασετόφωνο στο DI. Ναι, τα προγράμματα τότε τα φορτώναμε από κασέτες, μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Τώρα θα το φορτώσω πάλι ουσιαστικά σαν ένα από κασέτα, δηλαδή μέσω ήχου θα το φορτώσω. Απλώς δεν θα υπάρχει κασετόφωνο, θα υπάρχει υπολογιστής και στην άλλη μεριά. Το φορτώνω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Καθώς θα φορτώνει, να συνεχίσω να σας πω ότι η Basic του TI-99 μας είχε και μία ακόμα δυνατότητα. Αν θέλαμε να ελέγξουμε αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ sprites, ήταν μια εντολή η οποία λέγεται call coincidence, δηλαδή σύμπτωση. Αν δύο sprites έχουν συγκρουστεί, υπάρχει μια σύμπτωση ότι συμπέφτουν πάνω στην οθόνη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το ίδιο πρόβλημα βέβαια υπάρχει και με αυτό που λέγαμε την call position, υπάρχει και με την call coincidence, με την call coin. Ναι, μεν μπορεί εγώ να ψάχνω αν τα sprites έχουν συγκρουστεί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι τη στιγμή που συγκρούονται εκτελείται η εντολή call coin. Σε κάποιους άλλους υπολογιστές, έχοντας αντιληφθεί εκείνη την εποχή τι γινότανε, κάποιες εταιρείες έβαλαν εντολές για events για αυτό το σκοπό. Δηλαδή είχε κάποια εντολή του τύπου on sprite collision do ή go sub ή κάτι τέτοιο, που απλά σήμαινε ότι σε περίπτωση που ανιχνεύσεις μία σύγκρουση οποιονδήποτε sprite, τρέξε μία υποροτίνα ώστε να είναι σίγουρο ότι θα γίνει η ανίχνευση της σύγκρουσης. Ο Τέξας δεν είχε τέτοια ρουτίνα, οπότε τα προγράμματα έπρεπε να είναι πολύ έξυπνα γραμμένα για να λειτουργήσουν και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργούσαν απόλυτα. Πάντως έχουν γραφτεί πολύ καλά παιχνίδια στην Extended Basic του Texas, παρόλα αυτά. Θα σας δείξω λίγο εδώ το listing. Λέει Sprite Test, είναι πιο μεγάλο φυσικά από το προηγούμενο, γι' αυτό δεν το έγραψα τώρα. Αλλά θα το δούμε λίγο. Χρησιμοποιεί το joystick για να κινήσει ένα διαστημοπλοιάκι και να ρίξει σε κάποιους εξωγήινους. Τώρα που τους ξαναείδα μετά από μερικά χρόνια, πιο πολύ με σκόρδα μου έμοιαζαν παρά με εξωγήινους. Θα τους δείτε τώρα, μην γελάσετε. Γελάστε τέλος πάντων. Δείτε ότι υπάρχει μια εντολή που λέει call position, που είμαστε, call motion. Όλα αυτά εδώ είναι για την κίνηση. Θα δούμε λίγο, ας το ξανακάνω listing, γιατί μάλλον πέρασε το ενδιαφέρον σημείο. Υπάρχει μια εντολή Call Magnify 4, τα κάνει ακόμα πιο μεγάλα τα sprites από αυτό που σας έδειξα πριν. Τα sprite είναι γενικά πιο μεγάλα εδώ, Main Program. Call Motion, αυτή η εντολή είναι για να αλλάξει ταχύτητες. Call Joystick, για να διαβάσει το joystick, το οποίο το έχω εδώ δίπλα μου. Μια μικρή τραγωδία το joystick το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα το τρέξω τώρα. Βλέπετε στην εντολή στη γραμμή 410 γράφει for use on 3-6 call coin laser U 15W. Δεν θυμάμαι τι είναι το 15, νομίζω είναι μια παράμετρος ανοχής πόσο μέσα ή έξω θα πρέπει να είναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Το W είναι το αποτέλεσμα, αν υπάρχει σύγκρουση ή όχι, και βλέπετε ότι πρέπει να ελέγξω εγώ αν το sprite που αντιπροσωπεύει το laser έχει συγκρουστεί με οποιαδήποτε από τα άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν αριθμούς από το 3 μέχρι το 6. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ όταν θα το δείτε τώρα. Συναρπαστικό παιχνίδι. Να, όπως σας είπα, μοιάζει με σκόρδα. Θα μου επιτρέψετε να πάρω το joystick και να προσπαθήσω να χτυπήσω κάτι. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε τη βολή στην οθόνη. Θα ρίξω εδώ σε ένα sprite. Ρίχνω. Αυτό πέτυχε, βλέπετε. Πάω στο πάνω. Ρίχνω. Και αυτό πέτυχε. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η call coin εκτελείται και τυχαίνει τη στιγμή που χτυπάει το sprite. Αυτό εδώ βλέπετε, πέρασε η βολή από μέσα. Η βολή πέρασε μέσα από το sprite, δεν έγινε τίποτα, έτσι. Τώρα κάτι έγινε.
Και πάμε και στο τελευταίο, θέλω να κερδίσω. Αυτός ο καταπληκτικός πρόγονος του Pi Game Invaders, ορίστε, κέρδισε. Βλέπετε ότι ένα στα τέσσερα απλά πέρασε από μέσα και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίζουμε να παίζουμε θα ξαναδούμε το φαινόμενο πολλαπλές φορές. Ωραία, αυτό δούλεψε. Ρίχνω. Και αυτό, είναι η τυχερή μου μέρα προφανώς. Μία στις τέσσερις πάντως. Ρίχνω. Πόπο. Λίγο ακόμα και θα πιστέψω ότι όλα αυτά που σας έλεγα ήταν ανοησίες. Οπ, πέρασε ξανά από μέσα. Όσοι λοιπόν έχετε παίξει αυτά τα παλιά παιχνίδια του στυλ Atari και ψάχνετε να δείτε ακριβώς τι γίνεται τη στιγμή που εσείς βαράτε κάτι και δεν σκοτώνετε ή τη στιγμή που συγκρούεστε στην πραγματικότητα με τον εξωγήινο όπως συμβαίνει εδώ, αλλά εδώ δεν υπάρχει ανίχνευση για αυτή τη σύγκρουση έτσι κι αλλιώς. Ή συγκρούεστε λοιπόν εσείς με τον εξωγήινο και κανείς δεν καταστρέφεται και γυρίζετε και κάνετε φιού που όπου τυχερός ήμουνα. Δεν ήσασταν τυχερός. Απλώς το πρόγραμμά σας, το πρόγραμμά τους, αν δεν είναι δικό σας, τη στιγμή εκείνη δεν εκτελούσε εντολή η οποία να ψάχνει για σύμπτωση ή για σύγκρουση, όπως θέλετε να την πούμε. Και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε αντιληπτή, έτσι. Είναι ένα κοινό πρόβλημα. Υπάρχει σε σχεδόν όλα τα παλιά παιχνίδια και στα παιχνίδια του Atari και σε πολλά άλλα. Υπήρχαν κάποιες κονσόλες από ό,τι ξέρω οι οποίες ήταν πραγματικά όπως λέμε notorious για αυτό το πρόβλημα, δηλαδή βάραγες και δεν γινόταν τίποτα, μέχρι που ο χρήστης φυσικά τις πέταγε από το παράθυρο. Και μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα τραγελαφικά τέτοια προβλήματα του στυλ περνάνε τα αντικείμενα μέσα από τείχους ή χτυπάμε κάτι με το λέιζερ και εξαφανίζεται κάτι που είναι στην άλλη άκρη της οθόνης και τέτοιου είδους προβλήματα δεν είναι καθόλου απίθανα, είναι απόλυτα υπαρκτά. Πάμε να δούμε πως είναι στην Python και στο PyGame. Μπορούμε να δούμε εδώ το παιχνίδι το οποίο θα δείτε και στο Delta Hacker, στο τεύχος Αυγούστου θα είναι περίπου η τελική εκδοχή. Εδώ λοιπόν, να δούμε πώς είναι το παιχνίδι Pi Game Invaders. Να δούμε με ποιο τρόπο γίνεται η ανίχνευση της σύγκρουσης. Πάμε λίγο κάτω στον κώδικα. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικός πάλι εδώ, δεδομένου ότι επειδή δουλεύουμε με τη λογική του καρέ, σε κάθε καρέ ξέρουμε ακριβώς ποιες θέσεις βρίσκεται το κάθε αντικείμενο στην οθόνη μας. Είναι όλα γραμμένα και σαν κλάσεις, οπότε είναι πολύ εύκολο να ρωτήσουμε το ίδιο το αντικείμενο που βρίσκεσαι. Οπότε αν έχουμε εξωγήινους, είναι μέσα σε μία λίστα με αντικείμενα, η εξωγήινη και το σκάφος μας. Ας πάμε να δούμε το κομμάτι που χτυπάμε εμείς τους εξωγήινους. Εδώ είναι το κομμάτι αυτό, λέει for the shot in fire list. Έχουμε μία λίστα η οποία περιέχει μέσα τις δικές μας τις βολές, κάθε βολή μπορούμε, διατρέχουμε τη λίστα με αυτή τη φόρ και την κινούμε στην οθόνη την κάθε βολή. Στο PyGame θα ξέρετε ότι τίποτα από αυτά που κάνουμε πάνω στην επιφάνειά μας δεν εμφανίζεται στην πραγματικότητα μέχρι να καλέσουμε την update. Η update είναι η εντολή που λέει σχεδίασε όλο αυτό το πράγμα που φτιάχνω τόση ώρα, σχεδίασε το πάνω στον πραγματικό screen buffer. Οπότε πάμε εδώ να το δούμε. Αν λοιπόν η βολή, όπως η εντολή εδώ γράφει, έχει φύγει πάνω από το 0, δηλαδή έχει βγει εκτός οθόνης, τότε την εξαφανίζει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ελέγχει αν η βολή έχει συγκρουστεί με οποιαδήποτε από τους εξωγήινους που βρίσκεται στην οθόνη. Και πώς το κάνει αυτό? Ο κάθε εξωγήινος περιγράφεται, όπως και κάθε άλλο αντικείμενο που γίνεται πάνω στην οθόνη μας, περιγράφεται από ένα rectangle, από ένα παραλληλόγραμμα, το οποίο περιέχει τις συντεταγμένες του και το μέγεθός του. Το PyGames σαν βιβλιοθήκη μας δίνει μια εντολή, μια συνάρτηση για την ακρίβεια, η οποία λέγεται Collide Point. Μας δίνει μια κλάση που είναι τα rectangles, η οποία έχει μια συνάρτηση, ένα member function που λέγεται Collide Point και το οποίο δίνω εγώ ένα rectangle, συγκεκριμένα εδώ όπως βλέπετε δίνω το Alien Ship Rectangle, έτσι, που είναι ουσιαστικά συντεταγμένες ενός συγκεκριμένου εξωγήινου και ψάχνω να δω αν συγκρούεται, αν έχει κάνει collision δηλαδή, με τις συντεταγμένες που προέρχονται από μία βολή. Έτσι.
από τη βολή που επεξεργάζομαι τη συγκεκριμένη στιγμή, που λέει The Shot. Έχω γράψει μια συνάρτηση Get Hipsy που μου δίνει τις συντεταγμένες της που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο η γραμμή, η βολή εκείνη τη στιγμή του laser. Όταν λοιπόν δω ότι υπάρχει σύγκρουση, αυτό όλο θα μου επιστρέψει true. Σημαίνει ότι έχω χτυπήσει τον εξωγήινο, αυξάνω το σκορ κατά 10, παίζω ένα ήχο σύγκρουσης και πάει λέγοντας. Με αντίστοιχο ακριβώς τρόπο γίνεται και η ανίχνευση συγκρούσεων μεταξύ του laser των εξωγήινων και του δικού μας. Οπότε το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν χάνει στην πραγματικότητα σε καμιά περίπτωση βολές ή δεν εμφανίζεται ποτέ βολές να φεύγουν και να περνάνε μέσα από εξωγήινους ή να μην γίνεται τίποτα ή να την γλιτώσουμε εμείς ξαφνικά. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν παίζει. Αυτό που παίζει όμως είναι ότι το παιχνίδι είναι αρκετά γρήγορο. Κιόλας, γιατί έφαγα κάποιες βολές. Είναι δύσκολο να παίζεις με το ένα χέρι και με το άλλο να κρατάς την κάμερα, οπότε θα με συγχωρήσετε που έχασα κατευθείαν. Ελπίζω ότι εσείς θα είσαστε πολύ πιο τυχεροί καθώς θα το παίζετε. Οπότε με αυτό εδώ το πρόγραμμα πιστεύω ότι πήρατε μια ιδέα των προβλημάτων που είχαμε, όπως αυτά εδώ, και των προβλημάτων που έχουμε τώρα, που είναι ότι χρειαζόμαστε μηχανήματα που να έχουν 30.000 φορές αυτή την υπολογιστική ισχύ για να συνεχίσουμε να γράφουμε ουσιαστικά τα ίδια είδη των παιχνιδιών που γράφαμε και τότε, τα οποία εξακολουθούν ευτυχώς για μας να είναι πολύ πολύ διασκεδαστικά. Πιστεύω λοιπόν να σας άρεσε αυτή η πρώτη παρουσίαση. Θα επανέλθουμε μέσα στο Retro Week, θα σας δείξουμε και άλλα μηχανήματα. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε δυστυχώς όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουμε και να σας δείξουμε κάτι σχετικό, δεδομένου ότι πολλά από τα μηχανήματα της συλλογής μου δεν είμαι εγώ ο πρώτος ιδιοκτήτης και έτσι δεν έχω την εξοικείωση που έχω για παράδειγμα με το DI που έχω φάει τα νιάτα μου να γράφω στη γλώσσα του, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να σας δείξω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και από τα επόμενα μηχανήματα. Μέχρι λοιπόν το επόμενο μας βίντεο, σας χαιρετώ.